Εντζή, αυτή δεν είχε κλείσει. Ξανάρθε. Τέσσερα μοντέλα. Και πίσω κίνητο. Έχω έρθει στα Logistics για να δούμε μαζί τα μοντέλα μίας μάρκας που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον θα έλεγα 15 χρόνια. Και η μάρκα αυτή, πώς λέγεται, MG Motors. MG, μία μάρκα βρετανική η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920, πλέον ανήκει στην κινέζικη SAIC Motor. Και τα μοντέλα της MG θα είναι από το Σεπτέμβριο διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος Σιγκελίδη, όπου έχει Opel, Peugeot, Citroën και ούτω καθεξής, έχει φέρει και όλα τα μοντέλα της MG. Και αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, αυτός εδώ ο χώρος στα Logistics της μάρκας είναι πάρα πολλά. Υπολογίστε ότι είναι γύρω στα 250 αυτοκίνητα. Τις επόμενες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε άλλα 250 αυτοκίνητα. Κινέζικη μάρκα με ευρωπαϊκές ρίζες, Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια και στην Ευρώπη. Έχουμε να δούμε καινούργια πράγματα, τα οποία ίσως και να μην τα ξέραμε. Με το καλημέρα, το μπάσιμο θα είναι πολύ δυνατό και τα μοντέλα της MG θα είναι διαθέσιμα με κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς κινητήρες, ενώ θα υπάρχει και ηλεκτρικό μοντέλο. Πάμε όμως να δούμε σιγά σιγά τι μας φέρνει η MG στην Ελλάδα. Εδώ αυτό εδώ το πορτοκαλί που έχει, όπως μπορείτε να δείτε, μια επιθετική σχεδίαση. Αυτό είναι το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, MG4 λέγεται. Θα είναι διαθέσιμο με 51 και 64 κιλοβατόρες. Τώρα, σύμφωνα με την εταιρεία, η μεγάλη έκδοση θα δίνει αυτονομία 450 χιλιόμετρα. Πάμε όμως να το δούμε και πώς είναι μέσα. Απλό, λιτό το εσωτερικό, οθόνη στην κεντρική κονσόλα, οθόνη ακριβώς μπροστά από τον οδηγό. Μία θήκη εδώ για το κινητό, φυσικά αυτόματο. Βασικά, απλό, λιτό. Θήκες. Θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε για MG όταν θα τα βγάλουμε στους δρόμους και θα τα οδηγήσουμε. Να βγάλω και το πρώτο πλαστικό, με την ευκαιρία. Και δείτε τώρα, που λέγαμε πριν για αυτονομία, 49% μπαταρία, 206 χιλιόμετρα. Άρα με αυτό μπορείς να κάνεις πάνω από 400 και χιλιόμετρα. Δεν το λες κι άσχημα. Πολύ μεγάλο το σήμα εδώ, για να το αναγνωρίζεις το δρόμο. Εγώ αυτό το οποίο, έτσι με μία πρώτη εικόνα, θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη ζάντα. Να δείχνει πιο μάτσο το αυτοκίνητο. Πάντως, έτσι όπως μπορείτε να το δείτε κι εσείς, τετραγωνίζει λίγο το συγκεκριμένο μοντέλο. Πάντως έχει full σύστημα τεχνολογίας. Δείτε εδώ, SAIC Vision LED Lighting System. Προχωρημένη τεχνολογία, προφανώς για τα φώτα. Φαντάζεστε τώρα να σήκωνες αυτό και να ήταν αεροτομή που κάνει σικ, έτσι. Destination Πειραιάς, SAIC Motor Made in China. Δείτε εδώ, αυτό το συγκεκριμένο εδώ είναι το MG4 Electric, 51 kWh μπαταρίες και πισωκίνητο. Κίνηση 2 τροχούς, πισωκίνητο. Καταλαβαίνω τώρα πώς θα πηγαίνει, έτσι. Πισωκίνητο ηλεκτρικό. Ένα άλλο μοντέλο το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα είναι το συγκεκριμένο. Είναι το μοντέλο ZS, έτσι λέγεται. Όχημα ελευθέρου χρόνου και στην κατηγορία B SUV, δηλαδή τα μικρά SUV. Θα είναι διαθέσιμο τώρα, ακούστε, με κινητήρα 1000 βενζίνη turbo, 1500 κυβικά εκατοστά βενζίνη και το συγκεκριμένο θα είναι διαθέσιμο και αμιγώς ηλεκτρικό. Πορτοκαλί, πάμε να δούμε το μπλε, πολλά χρώματα βλέπετε, να δούμε και πώς είναι μέσα. Εδώ είμαστε. Εντάξει, κλασικό αυτοκίνητο θα έλεγα, θυμίζει λίγο Ιαπωνία. Το συγκεκριμένο, έχουμε καιρό να δούμε, μηχανικό κυβότιο, 5 σχέσεις. Αυτό προφανώς είναι το 1500 βενζίνη. Οθόνη, πίνακας οργάνων, αναλογικά όργανα. Να δούμε και λίγο τους χώρους. Γιατί σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σε ένα τέτοιο μοντέλο, μας ενδιαφέρουν πολύ οι χώροι, ειδικά στην κατηγορία των B SUV.
Εντάξει, εδώ η χώρα είναι αρκετά καλή, έτσι. Αρκετά καλή. Τρίτο μοντέλο της MG, το HS. Το συγκεκριμένο είναι το EHS Plug-in Hybrid. Ωστόσο, θα υπάρχει στην απλή έκδοση 1500 κυβικά εκατοστά βενζίνη και στην έκδοση αυτή, Plug-in Hybrid, δηλαδή θα συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης και βενζινοκινητήρα με απόδοση 258 άλογα. Ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο της κατηγορίας C-SUV. Έχουμε πολλές επιλογές, λευκό, γκρι, μαύρο, μπορντό. Τώρα σε ποιο να δείξουμε χώρους. Ήδη είναι, έτσι. Πάμε να δούμε μέσα πώς είναι. Είπαμε, C-SUV. Α, εδώ καταλαβαίνεις, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Έχει άλλη αίσθηση. Άλλη αίσθηση. Αυτόματο κυβότιο. Εντάξει, χώρους. Αν και τώρα με την πρώτη ματιά θα ήθελα εγώ περισσότερους χώρους για μικροαντικείμενα. Οθόνη στην κεντρική κονσόλα. Θα δώσουμε λίγο ρεύμα. Κουμπάκι. Αυτό το όργανο θα φύγει όταν θα πωλείτε το αυτοκίνητο, να ξέρετε. Α, ψηφιακός πίνακας οργάνων. Να δούμε και τους χώρους πίσω. Εντάξει, πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Τώρα και επειδή μιλάμε για ηλεκτρικά, αυτό είναι το MG4, το αμυγός ηλεκτρικό. Δεν το είδα κάπου εδώ να υπάρχει, γιατί εδώ όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Θα υπάρξει και μοντέλο και έκδοση MG5 αμυγός ηλεκτρικό station wagon. Προς το παρόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε κάποιο από τα μοντέλα της μάρκας MG. Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει το Σεπτέμβριο. Οπότε από το Σεπτέμβρη θα τα οδηγήσουμε όλα και θα έχουμε καλύτερη άποψη για το πώς είναι και στο δρόμο η μάρκα, η οποία επέστρεψε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η κεντρική αντιπροσωπεία της μάρκας MG θα βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφόρο Κηφισίας 240-242. Ωστόσο, τα μοντέλα της, να ξέρετε ότι θα βρίσκονται σε αντιπροσωπείες σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά όσοι θέλουν να το οδηγήσετε θα υπάρχουν διαθέσιμα και ως test drives. Και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, ιδίως όταν είναι να αγοράσουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι η τιμή. Η αρχική τιμή που θα ξεκινούν τα αυτοκίνητα, τα μοντέλα της MG, είναι 19.000 ευρώ περίπου. Αναμένουμε από Σεπτέμβρη τον επίσημο τιμοκατάλογο της μάρκας για κάθε ένα μοντέλο ξεχωριστά. 19.000 ευρώ από. Γράφεις. Και έχουμε start stop. Πού είναι το start stop εδώ? Πού το κάνει start stop? Πού είναι το start stop?